Καλησπέρα σας και πάλι, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Να είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί. Είναι 8 η ώρα, είναι Κυριακή και όπως πάντα η υπόσχεσή μου την κράτησα. Να είμαστε εδώ λοιπόν για ακόμα μια εκπομπή πρόσωπα, faces. Σήμερα μάλιστα με δύο πρόσωπα. Να τους καλωσορίσουμε μαζί. Είναι δύο καλοί μου φίλοι. Είναι ο Δημήτρης Ανδρέας. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά, μια καλώς χαρά. Όλες. Χαίρομαι που είμαι μαζί σου πάλι, Βασίλη. Είσαι πολύ έτσι sophisticated. Sophisticated. Ναι. Τι μοιάζει sophisticated. Λίγο με παπάς, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Πάω για να γίνω παπά. Πάω, έχω και το... Ναι, ναι. Τη μουσική. Καλώς όρισες. Προετοιμάζομαι. Και ο φίλος μου, ο Χαπέσης, ο Μιχάλης Χαπέσης, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και αρχιτέκτον, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά όμως είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε. Από την πλευρά του σκηνοθέτη θα μας μιλήσεις. Μάλιστα. Και ο Δημήτρης σαν παραγωγός, γιατί, κυρίες και κύριοι, έχουμε να σας μιλήσουμε απόψε για μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία ταινία γυρίστηκε στην Κύπρο και λίγες σκηνές εδώ στην Αγγλία, Dinner with my sisters. Είναι μια ταινία η οποία γράφτηκε από τον Μιχάλη Χαπέση και παραγωγός είναι ο Δημήτρης, φυσικά και άλλοι πολλοί παράγοντες, τους οποίους θα μάθουμε σε λίγο, έτσι. Μαζί, παραγωγή με τον Μιχάλη. Συμπαραγωγή, μάλιστα. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τον Μιχάλη, έτσι. Μιχάλη, ήταν μία ιδέα δική σου και το σκεπτικό σου. Πώς ξεκίνησε, είναι φανταστική ιδέα, πώς ξεκίνησε η ιδέα? Σίγουρα είναι φανταστική ιδέα. Πριν πάρα πολλά χρόνια, 2000, έκανα σκέψεις για δύο διαφορετικά σενάρια. Το ένα ήταν για έναν γιατρό ο οποίος επέστρεφε πίσω στην Κύπρο μαζί με τη γυναίκα του, η οποία τυχαίνει να ήταν έγχρωμη αφρικανικής προέλευσης. Και το σενάριο με πραγματεύεται, ας πούμε, τις αντιδράσεις της οικογένειας του κτλ. Αλλά δεν μου βγαίνε, ας πούμε, σαν έναν τελικό σενάριο, σαν μια τελική δομή. Είχα μια άλλη ιδέα για έναν άλλον, ας πούμε, Κύπριον της Αγγλίας, ο οποίος πήγαινε πίσω σπίτι του μετά από 30 χρόνια και έρχονταν σε επαφή με ό,τι άφησε πίσω του πριν 30 χρόνια, τις αδερφές του, τους φίλους του, το ένα. Ήταν δύο διαφορετικά σενάρια, δεν βάδιζαν όμως κανέναν από τα δύο σε μια τελική ευθεία, να το πούμε. Μια ημέρα είχα την ιδέα να σμίξω τις δύο ιδέες και βγήκε το Dinner with my sisters. Μάλιστα. Ναι. Πριν προχωρήσουμε στο Dinner with my sisters, Μιχάλη, θέλω να πεις λίγα λόγια αυτός. Από πού είσαι? Εγώ κατάγομαι από τον Άγιον Αμβρόσιο της Κερίνιας. Είμαι γιος του Παντελή του Χαπέση, ο οποίος ήταν ο πρώτος εισαγωγέας φθαρτών και φρούτων στην Αγγλία από την Κύπρο. Σπούδασα αρχιτέκτονας εδώ στο Λονδίνο, εργάζομαι και ασκώ την αρχιτεκτονική. Η σκηνοθεσία ήταν έναν παρεμφερές ενδιαφέρον που είχα πάντα. Ήθελα να σπουδάσω σκηνοθεσία, αλλά ο πατέρας μου, μου λέει, η αδερφή σου έγινε γιατρός και εσύ να πάει μου γίνεις πριματώνα, μου λέει, όχι, αποκλείεται. Το λοιπόν, οπότε έγινε αρχιτέκτονας, η αρχιτεκτονική αγκαλιάζει όλες τις τέχνες και έτσι με αυτόν το δεδομένο σε κάποια φάση προχώρησα από μόνος μου να μάθω για κάμερα, να μάθω για σκηνοθεσία. Μετά το 2000, μετά το 1999, όπου υπήρξε και η επανάσταση του κινηματογράφων με τα ψηφιακά μέσα εγγραφής, ας πούμε, της μιας ταινίας ή ενός έργου, ήταν πιο εύκολο να μπεις στο επάγγελμα, να μπεις και να κάνεις κινηματογραφική ταινία. Είχα όμως τη βοήθεια, αν πρέπει να πω, ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι θρύλος στη Μεγάλη Βρετανία, στο κινηματογραφικό στερέωμα, του Τζο Ντάντσον, ο οποίος έχει πίσω του 900 ταινίες κινηματογραφικές και ο άνθρωπος όταν με γνώρισε μόλις τα πρώτα μου βήματα είδε, ας πούμε, κάτι σε μένα και μου συμπαραστάθηκε σε κάθε μου βήμα από τότε για να φτάσουμε, ας πούμε, να κάνουμε πάρα πολλές δουλειές μαζί και να καταλήξουμε σε αυτήν την ταινία που προβάλλεται τώρα στους κινηματογράφους. Πώς προέκυψε η φιλία σου με τον Τζο? Όταν ήθελα να κάνω την πρώτη μου ταινία, η οποία ήταν πειραματική, τον επήρα, δεν είχαμε λεφτά.
Ήταν μία ταινία, όχι low budget, ήταν no budget. No budget. Λοιπόν, και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, κοίταξε, θα γυρίσουμε δοκιμαστικά για μια ταινία για 2 εβδομάδες και θέλουμε να μας δώσεις κάμερες. Mm. Και μου λέει και φακούς και τα λοιπά, και αν τα δοκιμαστικά επιτύχουν, θα πάρουμε να από κοντά σου τις κάμερες. Εγώ σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσουμε τις 2 εβδομάδες να γυρίσουμε την ταινία. Μου λέει ο Τζο, δεν θα γυρίσεις δοκιμαστικά, μου λέει. Θα κάνεις 10 λεπτά της ταινίας σου και θα το χρησιμοποιήσεις σαν pilot. Ναι. Και του λέω εγώ στο τηλέφωνο, έχεις λάθος, του λέω, εν όλη την ταινία που θα γυρίσω σε 2 εβδομάδες, γι' αυτό πες μου που είσαι να έρθω να σε βρω τώρα. Πήγα στο Έλστρι, μου έδωσε τη διεύθυνση, πήγα στο Έλστρι, του λέω πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε, είχε απέναντι ένα ιταλικό εστιατόριο. Πήγαμε, κάτσαμε, φάγαμε, με ρώτησε πόθεν είσαι, τι είσαι, ποιος είσαι, τι σπούδασες, το ένα άλλο. Πήγαμε πίσω στο γραφείο του, μου λέει, έτσι κάμερα εκεί, πήγαινε δες μέσα από το φακό μου. Μόνο αυτή την κουβέντα. Πήγα, εγώ ασχολούμαι με κάμερες από 5 χρονών, να σου πω κιόλας. Πήγα, είδα, έκανα φόκαση, το aperture, το έναν άλλο, κοίταζα αριστερά, μου λέει, you've got it. Του λέω τι εννοώ. You've got it, μου λέει. You've got the eye of the director. Πήγαινε, μου λέει, κάνει ό,τι χρειάζεται σε άλλες προετοιμασίες και για κάμερες μην ανησυχείς. Αυτό μου είπε. Πίστεψε. Εγώ πρέπει να σου πω ότι ήταν μια περίοδος δύσκολη τότε. Είχα χάσει την πίστη μου στους ανθρώπους. Και αυτός ο άνθρωπος με βοήθησε να επανέβρω την πίστη μου στον άνθρωπο. Μπράβο, μπράβο. Μου συμπαραστάθηκε φοβερά. Μπράβο. Τι προήθηκε. Και μου συμπαραστέκεται μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Μπράβο. Κάθε εβδομάδα θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, τώρα είναι στην Αμερική. Συνδεθήκαμε οικογενειακά. Μπράβο. Κάθε εβδομάδα θα με πάρει τηλέφωνο ή θα τον πάρω εγώ. Με ρωτάει τι κάνεις, πού πάει η ταινία, με τι νέο ασχολείσαι τώρα. Μπράβο. Η συνέχεια με κεντρίζει να πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία. Τι προήθηκε, Μιχάλη, γιατί από ό,τι ξέρω προήθηκε και μία μικρού μήκους ταινία. Πολλές μικρού μήκους ταινίες. Εγώ ξεκίνησα με μια μικρού μήκους ταινία, η οποία ονομαζόταν What Will I Be When I Grow Up. Η οποία ήταν για έναν μικρό, ο οποίος είχε μανία με το wrestling και στο σχολείο τσακώνε τον κάθε λίγο με τους άλλους, ώσπου μια ημέρα γνώρισε μια κοπελίτσα και ανακάλυψε την αγάπη και ξέχασε το wrestling. Είναι βιογραφικό αυτό? Όχι καθόλου. Δυστυχώς έμεινα με το wrestling. Λοιπόν, να μου επιτρέψει να περάσω του φίλου μου εδώ, γιατί θέλω να μιλήσουμε έτσι λίγο με τον Μιχάλη, γνωρίζεστε πολύ αρκετό καιρό. Ναι, 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 χρόνια, αρκετά και, χρόνια. Ναι. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η συνεργασία, έτσι, άρχισε από μια μικρού μήκους ταινία, το οποίο είναι The Resurrection. Την οποία είδα και συγχαρητήρια και λοιπόν, στον Μιχάλη και σε... όταν γνωριστήκαμε με τον Μιχάλη, μου λέει, θα κάνουμε μια ταινία, θα παίξεις μέσα, τώρα. Δουλειά μου είναι. Αν μου κάνεις πρόταση. Το λοιπόν και αρχίσαμε, μου λέει, να σου στείλω το σενάριο. Παίρνουμε το σενάριο, ετοιμάστου. Περνάει ένας χρόνος, τίποτε. Περνάει άλλος χρόνος. Μια ημέρα παίρνει, χτυπά το τηλέφωνο, μου λέει, άφησε τη μουσή, τα γένια, μου λέει, και πάμε για γύρισμα. Λέω του, πότε? Σε 2 εβδομάδες. Ναι, ναι. Δηλαδή, ήταν όλα έτοιμα. Στην ταινία ήθελα να χρησιμοποιήσει έναν Άγγλο για να παίξει τον εαυτό μου στην μικρά ηλικία, διότι έτσι είναι το... Του λέω, δεν γίνεται, ρε Μιχάλη, πρέπει να είμαστε οι δύο Κύπροι. Έχει έναν καταπληκτικό ηθοποιό, ο οποίος χρησιμοποίησε τον Mark Time σε μια άλλη του, που την είδα τυχαία προχτές, μετά από τόσα χρόνια, το Miss Sparks, το οποίο πολύ ωραία, μικρού μήκους, πολύ ωραία ταινία. Και έτσι έγινε. Ωραία. Το σενάριο, λοιπόν, είναι ολοκληρωτικό... η ιδέα δική σου, έτσι, που βγήκε από 2 διαφορετικά σενάρια, όπως έχεις πει. Ποια είναι η ιστορία, πώς ξεκινάει και πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία? Η ιστορία βασίζεται πάνω στην ξαφνική ανάφιξη ενός γράμματος που χάθηκε για 17 χρόνια στο ταχυδρομείο, στο σπίτι ενός γιατρού στο Λονδίνο, ο οποίος είναι κυπριακής καταγωγής.
και το οποίο του προκαλεί μια επιθυμία να πάει να δει, διότι είναι ένα γράμμα από τον πατέρα του, το οποίο του το έστειλε μερικές μέρες πριν πεθάνει. Α, έτσι. Ναι. Και του προκαλεί την επιθυμία να επιστρέψει πίσω στην Κύπρο, να δει να τι έγινε, να ερευνήσει, να μάθει. Πάει στο πατρικό σπίτι, εκεί έρχονται και οι τρεις του αδερφές, οι οποίες η μία είναι παντρεμένη, η άλλη ασχολείται με άλλο, η άλλη είναι λίγο νεαρή. Και αρχίζει έτσι μια κατάσταση η οποία του δημιουργεί υπόνοιες, προσπαθεί, όσο περισσότερο προσπαθεί να μάθει την αλήθεια, τόσο περισσότερο αποξενώνεται από τις αδερφές του, μέχρι που έρχονται όλα σε έναν εκρηκτικό τέλος, όπου βγαίνει η αλήθεια στην επιφάνεια, ξεπλένει όλες τις ψευτιές και τις αμαρτίες και συνεχίζει η οικογένεια να ζήσει τη ζωή της ευτυχισμένη. Άραστε. Ποιοι είναι οι συνεργάτες, Μιχαλή, γενικά, βασικά, να σου πω, στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ανδρέας Καράς στο ρόλο του Ανδρέα, που είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος, η Πόπη Αβραάμ στο ρόλο της Μαρίας, που είναι η μεγαλύτερη αδερφή, η Νάντια Χαραλάμπου στο ρόλο της Όλγας, που είναι η δεύτερη αδερφή, η Τζουλιέτα Μάικολ στο ρόλο της Ελένης, που είναι η τρίτη αδερφή, ο Κρίστοφερ Γκρέκο στο ρόλο του Μισελί, ο οποίος είναι ο παραγιός, αν θέλεις, της οικογένειας. Μάλιστα. Η Ντόνα Μπερλίν στο ρόλο της της αφρικανικής προέλευσης γυναίκας του Ανδρέα, ή μνηστής του Ανδρέα, έπρεπε να πω. Και παίζω σε μικρότερους ρόλους, ο Σπύρος Σταυρινίδης στο ρόλο του πατέρα, ο Ανδρέας ο Βασιλείου και ο Σμάραγδος Κλεοβούλου σε άλλους μικρότερους ρόλους. Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ έχω δει την ταινία. Όπως ξέρεις, βέβαια, συνεργαστήκαμε με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης σας συμπαραγωγός, εγώ σας σκηνοθέτης. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Νίκ Μίλνερ. Βοηθός σκηνοθέτης είναι ο Σάιμον Φαρμακάς από την Κύπρο. Είχαμε φωτιστές Κύπριους, ηχολήπτης ο Γιώργος ο Ποταμίτης, πάλι από την Κύπρο. Ολόκληρη η ομάδα της καλλιτεχνικής επεξεργασίας, art direction να το πούμε στα αγγλικά, ήταν υπό την αιγίδα της Νίκολα Τίτμαν, η οποία είναι μια εξαιρετική νεαρή κοπέλα, η οποία οργάνωσε τα πάντα, ήταν πάρα πολύ καλή. Μουσική είναι από τον μουσικοσυνθέτη μου, τον Σκοτ Πένζι, με τον οποίο εργάστηκα στις πλήστες ταινίες μου. Αλλά είχαμε και ένα τεράστιο input από την Cutting Edge, η οποία είναι εταιρεία παραγωγής μουσικής για κινηματογραφικής ταινίας. Για να καταλάβεις, η Cutting Edge έγραψε και τη μουσική για το King's Speech. Για πολύ μεγάλες ταινίες. Ναι, και αυτά βασικά. Πολύ ωραία. Μέχρι τώρα η ταινία προβλήθηκε στην Κύπρο και εδώ στο Λονδίνο. Προβλήθηκε σαν πρεμιέρα στο Λονδίνο σε δύο προβολές που έγιναν με προσκλήσεις μόνο, πέρσι τον Μάιο. Προβλήθηκε επίσης στην Κύπρο στα πλαίσια του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κύπρου, κινηματογράφου Κύπρου. Παίχτηκε στο Opening Night, πέρσι ήταν 30 του Σεπτέμβρη. Οκτώβρη. Παίχτηκε στο Opening Night εκτός συναγωνισμού. Μάλιστα. Η ταινία, επειδή ήταν τιμή Σένεγκεν, ας πούμε, αλλά δεν προβλήθηκε αλλού. Είναι η πρώτη φορά που θα προβληθεί σε κινηματογράφους. Μάλιστα. Θα προβληθεί βέβαια στην Κύπρο, στους κινηματογράφους, το Γενάρη. Ωραία. Να μου επιτρέψετε να πάμε μαζί να δούμε μία σκηνή, έτσι, για να πάρω μια ιδέα για την ταινία, όπως έχουμε εξηγήσει στους καλούς φίλους τηλεθεατές το θέμα της ταινίας και όλα τα άλλα. Να δούμε λοιπόν, να περάσουμε να δούμε μία σκηνή και θα επανέλθουμε. Thank you.
Θέλω να μου εξηγήσετε το πράγμα. Γιατί να θέλει να αυτοκτονήσει ο πατέρας μας. Θα σας πω εγώ τι έγινε. Δεν αυτοκτονήσε. Εσκοτώσετε εδώ. Άφησε με να σου εξηγήσω. Είναι έτσι που γίνηκαν τα πράγματα. Μην του πεις τίποτα. Έχει 30 χρόνια που λείπει. Ξέρω τι κάνω. 30 χρόνια ούτε που μας σκέφτεται. Τώρα έφερε μάτσο τον Κατρά να του δώκουμε την ευχή μας. Πού ήσουν όταν διαλυθήκαμε. Στο κρεβάτι με τη μαυρόπορνη σου εδώ που ήσουν. Σύζε πόρνη. Όχι γυναίκα μου. Φέρτε το νου σας. Έχουμε ναραβώνες αύριο. Αραβώνες. Ποιος αραβώνες. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα, μας κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον μας και είμαι σίγουρος και τους καλούς φίλους τηλεθεατές, όμως θα αγωνιούν και θέλουν να μάθουν, είμαι σίγουρος οι τηλεθεατές μας, πότε και πού θα προβληθεί εδώ στο Λονδίνο, γιατί προγραμματίζονται κάποιες προβολές, έτσι. Ναι. Η ταινία έχει γίνει commissioned από το Cineworld τώρα και θα ξεκινήσουν οι προβολές 2 του Νοέμβρη μέχρι 8 Νοεμβρίου, στο κινηματογράφους του Enfield και του Wood Green, Cineworld Enfield and Cineworld Wood Green στο Λονδίνο και στο Birmingham και θα παίζουν από 2 Νοεμβρίου μέχρι 8 Νοεμβρίου όλες τις παραστάσεις καθημερινά, δηλαδή για μια εβδομάδα. Με πιθανή δεύτερη εβδομάδα, ανάλογα με την προέλευση και... Μάλιστα. Να. Πολύ ενδιαφέρον. Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν φυσικά... Και στο, έχετε κάποιο website που μπορεί ναι, οι θεατές μπορούν να μπαν στο website του Cineworld, cineworld.co.uk για να βρουν την ταινία και να κλείσουν εισιτήρια ή να πάρουν τηλέφωνο στον αριθμό του Cineworld, το οποίο βρίσκεται και πάλι στο website του, ή από τους κινηματογράφους τη βδομάδα που θα προβληθεί. Θα παίζετε, ναι. Είμαι σίγουρος ότι και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να προβάλλουμε κάποια διαφημιστικά από εδώ για τους καλούς φίλους τηλεθεατές. Να παρακολουθάτε λοιπόν τις καθημερινές εκπομπές μας και είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Θέλω να ρωτήσω τώρα, υπήρχαν κάποιες σχετικές κριτικές για την ταινία? Έτσι. Ναι, είχαμε πάρα πολλές κριτικές σε εφημερίδες στην Κύπρο, οι οποίες ήταν εξαιρετικές όταν προβλήθηκε στα πλαίσια του φεστιβάλ. Πάρα πολύ καλές κριτικές. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, εγώ όταν αποφάσισα να κάνω αυτή την ταινία, αποφάσισα να κάνω μια ταινία η οποία θα τη δει ο κόσμος, να την αγαπήσει, να φύγει από τον κινηματογράφο νιώθοντας ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, να μην γυρεύει κάντζελο να πείσει να φύγει που λέμε στην Κύπρο, σαν θεωρεί την ταινία, δηλαδή να κάτσει να τη δει μέχρι να τελειώσει. Συγγνώμη που μιλώ λίγο κυπριακά. Παρακαλώ, ναι. Το λοιπόν. Αυτός ήταν ο στόχος μου, δεν προσποιείται η ταινία τίποτα, είναι μια ανθρώπινη ιστορία με πανανθρώπινες αξίες η οποία έχει universal appeal, είτε είσαι Κινέζος, είτε Κυπρέος, είτε Εσκιμός, ισχύουν όλα τα θέματα τα οποία πραγματεύεται η ταινία για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό
πιστεύω ότι θα αρέσει στο κοινό, διότι αυτός ήταν και ο στόχος. Ο στόχος ήταν να αγαπηθεί από το κοινό και όχι να το δουν, ας πούμε, 15 μουσάτι μαλλιαροί και να πούν «Βουάου, τι ωραία ταινία». Ναι. Στόχος είναι να τη δει ο απλός άνθρωπος, ναι, και να πει ότι είναι ωραία ταινία. Πολύ ωραία. Είναι στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική. Στην κυπριακή διάλεκτο, μάλιστα. Κυπριακή διάλεκτο και αγγλική, έτσι. Και αγγλική, ναι. Και ταυτόχρονα υπάρχουν υπότιτλοι. Ναι, ναι. Που... Κυπριακή διάλεκτο, μιλούμε για 95% του διαλόγου είναι στην κυπριακή διάλεκτο και 5% στην αγγλική. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το ντουέτο Χαπέσης Ανδρέου. Ναι. Έχει κάποια σχέδια στο μέλλον. Έχει πάρα πολλά σχέδια, αλλά δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε τώρα, διότι ήδη αρχίσαμε. Πυροδοτός στο επόμενο σενάριο, έτσι, το οποίο είναι ιδέα, καταπληκτική ιδέα του Μιχάλη. Και, αλλά θα το αφήσουμε... Έχουμε και μια μικρή, ένα πολύ μικρού μήκους αυτών, ναι, και ελπίζω να μας κάνει την τιμή ο Βασίλης για να παίξει τον άλλο ρόλο μαζί μου. Λοιπόν, εγώ θα χαρώ πολύ να συμπράξω στην ενέργεια. Αλλά δεν θα πούμε περί τίνος πρόκειται, δεν κάνουμε. Εντάξει. Είναι αρκετός καιρός, αρκετό χρονικό διάστημα που δεν έχουμε συνεργαστεί, και είναι ωραίο να επανέλθουμε, να ξανακάνουμε κάποια συνεργασία καινούργια. Έχουμε και... το σκηνοθέτη, το συγγραφέα. Το συγγραφέα, έχει το συγγραφέα, το οποίο είναι εδώ. Εντάξει, βάλουμε μπροστά τη μηχανή και θα ξεκινήσουμε. Ο Μιχάλης ο Χαπέσης έχει άλλα σχέδια εκτός από αυτά που μας είπε ο Δημήτρης εδώ. Σχέδια για ταινίες έχουμε 2-3 ιδέες πάνω στις οποίες εργαζόμαστε. Πρέπει να προχωρήσουμε πιο προσεκτικά τώρα, διότι μπήκαμε σε μια διεθνή οικονομική ύφεση, όπως ξέρεις. Το να πιάσεις χρηματοδότηση να κάνεις ταινία είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα. Εξαντληθήκαμε και από το Dinner with my sisters, πρέπει να πω. Δηλαδή, χρειάζεται ξεχωριστό πρόγραμμα να σου πω τις ιστορίες που και τα βάσανα που τραβήξαμε να την τελειώσουμε αυτή την ταινία. Πρέπει να κάνεις 2 ώρες πρόγραμμα για να σου τα πω αυτά. Οπότε τώρα έτσι ησυχάζουμε λίγο, προσπαθούμε να βρούμε την πιο σωστή ιδέα πάνω στην οποία να δουλέψουμε. Πιστεύω την βρήκαμε. Εγώ είμαι ικανοποιημένος αν κάνω μια ταινία κάθε 5 χρόνια. Χρειάζεται όσο πολύ έτσι προεργασία, φαντάζομαι, η ιδέα, η σκέψη, το σενάριο. Όταν δεν υπάρχει το οικονομικό, χρειάζεσαι προετοιμασία πολύ. Το Dinner with my sisters, εάν αφαιρέσω την περίοδο που χρειάστηκε να γράψω το σενάριο, να ξεκινήσω μόνο από την ημέρα που έκανα την αίτηση για τη χρηματοδότηση στην Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου της Κύπρου. Η αίτηση έγινε τον Οκτώβριο του 2006. Μάλιστα. Η ταινία γυρίστηκε τον Αύγουστο του 2009, αποπερατώθηκε τον Αύγουστο του 2011 και κυκλοφορά τώρα, το 2012. Ναι. Δηλαδή μιλάς 6 χρόνια περίοδος. Μάλιστα. Μιλώντας προηγουμένως μου είπες για μια μικρού μήκους ταινία, ναι, που ήταν no budget. Ναι. Μετά είχατε και low budget. Η μικρού μήκους ταινία που σκέφτομαι να γυρίσω τώρα, και αυτή είναι στα no σκαριά, budget. Είναι no budget, είναι για να αξίσουμε τα μολύβια μας. Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτε άλλο. Να σου πω την αλήθεια, στην εμπειρία τη δική μου, όταν οι συντελεστές εργάζονται εθελοντικά και ανεφαμιβείς, εργάζονται πολύ πιο έντονα, πολύ πιο καλά, με περισσότερη όρεξη και είναι δουλειά και πιο δημιουργική. Βγαίνει καλύτερη δουλειά και με κέφι. Ναι. Δυστυχώς κάποτε όταν πληρώνεις τον κόσμο γίνονται όλοι ντύβες αμέσως και υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Ναι. Πες μου για την ταινία Dinner with my sisters, τι ήταν το κόστος της, ένα περίπου. Ο προϋπολογισμός μας ήταν περί τις 600.000 ευρώ. Περίπου 500.000 λίρες. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε χρηματοδότηση τα μισά περίπου από την Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου Κύπρου, τα άλλα μισά από διάφορες άλλες, από επενδυτές οι οποίοι επένδυσαν στην ταινία, από εθελοντική εργασία και από προσωπικά φανς δικά μου. Μάλιστα. Το πρόγραμμα σας όσον αφορά την ταινία, μετά από αυτό θα προβληθεί εδώ στο Λονδίνο. Ναι, τι είναι, τώρα πώς... θέλουμε, θα προβληθεί εδώ, θα δούμε την αντίδραση του κόσμου και ανάλογα με την αντίδραση θα κριθεί το μέλλον της ταινίας στη Μεγάλη Βρετανία. Mm. Ακολούθως θα την πάρουμε σε διάφορες αγορές, στην Αμερική, στη Γαλλία, στις Κάνες, ξέρω εγώ, και θα προβληθεί στην Κύπρο, όπως είπαμε, το Γενάρη, και μετά ο στόχος είναι η τηλεοπτική διανομή. Mm.
Και μετά βίντεο. Πάμε παρακάτω. Βίντεο, the video. Α, βίντεο. Θα γίνει και ναι, DVD. Δηλαδή. Υπάρχει DVD, υπάρχει το οποίο DVD. Μπορεί να αγοράσει ο κόσμος, αλλά από 15 Νοεμβρίου και μετά. Μιλώντας για DVD, λοιπόν, έχουμε ένα μικρό DVD. Να περάσουμε να το δούμε και αυτό και θα γυρίσουμε πίσω να, έτσι, να ολοκληρώσουμε, να αποχαιρετήσουμε. Ναι. Πάμε να δούμε αυτό το DVD. Είναι το trailer. Ναι. Θα δούμε. Το λοιπόν καλωσόρισες. Μόλις το λιδαμό ακραίνω, μέσα ότι κολύμπαν. Μα αν του κόντεψα, καταλάβανε από γενίκη. Το πρόσωπο του ήταν ολόμαυρο. Τα σέρκα του ξυλωμένο. My sister's lying to me, Claire. Everything seems to be a lie wrapped within a lie. Γιατί μου να λέτε ψέματα. Πέτε μου την αλήθεια τώρα. Θα σας πω εγώ τι έγινε. Δεν αυτοκτόνησε. Με σκοτώσετε εδώ. Μα τι κουβέντες λαλείτε τώρα. I bring shame to my brother and my sisters. They hate me. No, no, they love you. Λοιπόν, Dinner with my sisters, καλοί μου φίλοι, όπως ακούσατε, η προβολή της ταινίας πολύ σύντομα εδώ στο Λονδίνο. Θα επαναφέρουμε λοιπόν τις ημερομηνίες, ρωτώντας τον Μιχάλη τον Χαπέση να μας πληροφορήσει. Ξανά 2 με 8 Νοεμβρίου στο Cineworld του Enfield και Wood Green. Θα παίζει όλες τις παραστάσεις, δηλαδή θα παίζει 4 φορές την ημέρα η ταινία για μια εβδομάδα. Και στο Birmingham, στο Cineworld του Birmingham, και τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν ή από τα ταμεία του κινηματογράφου, του θεάτρου, ή από την ιστοσελίδα του Cineworld στο www.cineworld.co.uk. Επίσης μπορούν να προκρατήσουν τον DVD από την ιστοσελίδα της ταινίας στο www.dinnerwithmysisters.com. Μάλιστα. Καλέ μου φίλε, ναι. Επειδή εσύ ξέρεις τους συμπατριώτες μας, ναι. Τους αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος, κατά τη γνώμη σου, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αυτή την ταινία? Πρώτα απ' όλα είναι εκτός πολιτικού εχόμενου. Είναι μία ιστορία οικογενειακή, ένα δράμα για μία οικογένεια, τις τρεις αδερφές των αδερφών. Δεν είναι πολύ ωραία, απίθανη φωτογραφία, είναι σε CinemaScope. Και αξίζει τον κόπο να περάσεις ανάμιση ώρα στον κινηματογράφο, θα δεις και την Κύπρο πανοραμικά. Και αυτόν με ευτυχεί, για μένα είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω λάβει ανάμιξη σε αυτήν την ταινία, να γίνει αυτή η ταινία και ελπίζω, δεν φαντάζομαι να βρεθεί κανένας που να μην του αρέσει. Πολύ ωραία. Η ταινία. Εγώ τη συστήνω η ταινία, την είδα, ευχαριστώ για το DVD. Την είδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το DVD, τη συστήνω. Και είμαι σίγουρος ότι οι συμπατριώτες μας και οι φίλοι τους θα τρέξουν να δουν ταινία, γιατί όπως είπες και εσύ είναι μια ανθρώπινη ιστορία και μας αρέσει να βλέπουμε τις ιστορίες των άλλων, πώς ξεκινούν και πού καταλήγουν και όλα αυτά. Εγώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για την ταινία. Εντάξει, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη. Κάθε επιτυχία στις προσπάθειες αυτές της προβολής της ταινίας. Να επιτευχθεί με επιτυχία και να πάει και πιο πέρα, να προβληθεί και σε άλλες χώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έχει καλά αποτελέσματα, καλές κριτικές και να φέρει και λίγα λεφτά μέσα να
Για να υπάρξει λόγος να μην μου ξαναπείς ότι η ταινία η επόμενη θα είναι no budget. No budget. Είναι λίγο budget. Low budget. No budget είναι η ταινία μικρού μήκους. Η επόμενη ταινία, η επόμενη ταινία μεγάλου μήκους θα είναι big budget. Big budget. Big budget. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που ξαναβρεθήκαμε μαζί. Και θα πούμε πολύ σύντομα. Σε περιμένω καφέ και σένα, Μιχάλη. Ευχαριστώ, Βασίλη. Λοιπόν. Καλή μου φίλη, τεσσαρτές, κάπου εδώ. Τελειώσαμε και απόψε. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Όπως πάντα, λοιπόν, κάθε Κυριακή θα σας περιμένω και την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα στις 8 το βράδυ, με ίσως ένα ή πιο πολλά καινούργια πρόσωπα. Μέχρι τότε να είστε προσεκτικοί, να πάτε να δείτε την ταινία του Μιχάλη και του Δημήτρη. Εγώ θα πάω ξανά να τη δω. Θα περιμένω λοιπόν να πούμε την ερχόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας. Εγώ σας αγαπώ πάντα. Θα τα πούμε σύντομα. Πολλά φιλιά. Καληνύχτα σας.